Καλό μεσημέρι, κύριε Λεονταρίτη. Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, συνάξω και στις Κυκλάδες μας. Καλή εβδομάδα, καλή άνοιξη. Σήμερα όλα μας έχουν έρθει μαζεμένα και έχουμε έτσι και μια αισιοδοξία από το πρωί. Θα φτιάξει και ο καιρός τις επόμενες ημέρες, οπότε όλα καλά. Να δούμε τι θα μας πείτε και εσείς τώρα εδώ για το 8x8, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρουμε ότι η περιφέρεια θα χρηματοδοτούσε αυτό το έργο. Ακούμε μετά ότι γίνεται μια μελέτη που το έργο αυτό δεν είναι λίγα λεφτά, είναι ένα 200 για να γίνει με τα συνοδά του έργα. Ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η περιφέρεια δίνει 200.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα αποδεχθεί ο Δήμος γιατί το έργο έχει πολλά περισσότερα. Για πέστε μας λίγο εσείς από την πλευρά σας, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου παρέχετε βήμα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί δυστυχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου γίνεται πάντα μια συζήτηση για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χωρίς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Να ξεκινήσω από το ΦΟΣΔΑ που δεν αφορά την περιφέρεια, ναι. Γιατί ο ΦΟΣΔΑ είναι μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία το 60%. Αλλά σε αυτόν συμμετέχουν άτομα από την περιφέρεια φυσικά. Ναι, αλλά το 60% του ΦΟΣΔΑ είναι μετοχικό κεφάλαιο του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση και το 40% η περιφέρεια. Αλλά οι συζητήσεις που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνονται πάντα στην περιφέρεια και όχι στον ΦΟΣΔΑ. Mm-hmm. Και γίνονται πάντα ερήμην και του ΦΟΣΔΑ και τη περιφέρεια. Τώρα λοιπόν και για το 8x8 γίνεται μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου, πάλι ερήμην της περιφέρειας. Και έχετε την καλοσύνη και με επικοινωνήσατε μαζί μου και μου παρέχετε το βήμα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ναι, και να μάθουμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει, γιατί άλλα ακούμε τη μία, άλλα ακούμε την άλλη και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τελικά. Ωραία. Θα ακούσετε λοιπόν και την άποψη της περιφέρειας, μια άποψη η οποία έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως και στο παρελθόν, έχει δημοσιοποιηθεί. Έχει γίνει γνωστή και στον Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Αρμόδιο για τον Αθλητισμό τον κύριο Κατσαρά και σε όλους με τον πλέον κρυστάλλινο τρόπο. Το γιατί επανέρχεται συνεχώς και μάλιστα με μια θολή ερμηνεία, αυτό δεν αφορά την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αφορά αυτούς οι οποίοι όχι δεν κατανοούν, δεν θέλουν να κατανοήσουν τα γεγονότα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα έργα στο νησί της Νάξου, στον χώρο του αθλητισμού, έγιναν επί περιφερειακής αρχής Γιώργου Χατζημάρκου στη δική μας περιφερειακή θητεία. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε. Σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού. Τα ακούσαμε. Ξεκινώντας από την ορεινή Νάξο το Φιλότι, φτάνοντας ένα μικρό χωριό τη Μονή, στο Φιλότι, συγγνώμη, η ορεινή Νάξο την Απείρανθο, έκανα λάθος. Ναι, ναι. Από την Απείρανθο ξεκινάμε. Πήγαμε στη Μονή σε ένα μικρό χωριό, στο Φιλότι τον ηλεκτροφωτισμό και έχουμε υποσχεθεί και την περίφραξη, στο Χαλκί ένα ολοκένουργιο γήπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί και φωτισμός, στο Αγερσανίχλο ο Τάπητας, τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στο Αυτά τα έργα τα ακούσαμε στον απολογισμό του Δημάρχου, αλλά δεν ακούσαμε ότι έχουν γίνει από την περιφέρεια, να σας πω την αλήθεια. Έχουν χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προγραμματική σύμβαση και μάλιστα, το σημαντικότερο απ' όλα, χωρίς να υπάρχει αίτημα από τον Δήμο Νάξου για χρηματοδότηση. Δική μας πρωτοβουλία ήταν να χρηματοδοτήσουμε τα έργα. Εάν συμβαίνει κάτι αντίθετο, παρακαλώ πολύ να δημοσιοποιηθεί το έγγραφο με το οποίο ο Δήμος Νάξου είχε αιτηθεί τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια για τα συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Να δούμε το έγγραφο δημόσια. Αλλά σας το λέω από τώρα. Σε συνεννόηση, φαντάζομαι, και με τον Έπαρχο Νάξου και με εσάς έγιναν αυτά τα έργα τα οποία μας περιγράφετε. Ήταν πρωτοβουλία καθαρά δική μας. Θυμάμαι λεπτό προς λεπτό σε κάθε περιοχή του νησιού τι διεμήφθη με τους εκεί τοπικούς παράγοντες και αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα που σας προανέφερα. Πάμε λοιπόν στο επίμαχο σημείο, το 8x8, για το οποίο τόση πολλή συζήτηση γίνεται. Το 8x8 δεν είχε προβλεφθεί στην χρηματοδότηση την αρχική. Ναι. Όταν είχαμε επισκεφθεί την Νάξο μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, σε μια αρχική συζήτηση είχαμε δεσμευτεί ότι θα το χρηματοδοτήσουμε το συγκεκριμένο έργο με το ποσό των 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώ τελικά. 300.000 ευρώ. Έχω δελτία τύπου να σας στείλω αν θέλετε, που το έχουμε ανακοινώσει επανειλημμένως. Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Μάλιστα. Η αρχική χρηματοδότηση του έργου που είχε δεσμευτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να κάνει ήταν 300.000 ευρώ. Αφού
πέρασε ένα εύλογο, ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σε μια επόμενη επίσκεψή μου στην Άξο μαζί με τον έπαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαργαρίτη, επισκεφθήκαμε τον δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, στο γραφείο του. Εκεί του επαναλάβαμε, του επανέλαβα την πρόθεση της περιφέρειας να ξεκινήσει το έργο και να το χρηματοδοτήσουμε αναλαμβάνοντας και τη μελέτη του έργου. Μελέτη, δημοπράτηση, χρηματοδότηση. Η απάντηση του καλού φίλου του Δημήτρη ήταν ότι αυτό το έργο δεν θέλει να το υλοποιήσει, διότι έχει στα σχέδιά του την ανάπλαση της περιοχής και θα επιθυμούσε να το εντάξει σε μια συνολική ανάπλαση της περιοχής. Μάλιστα. Σε κάποια στιγμή επισκεφθήκαμε το χώρο παρουσία για τον Δημάρχο, είδαμε το χώρο, κάναμε συζήτηση, εγώ του είπα ότι η ανάπλαση μπορεί να γίνει σε μια άλλη φάση, δεν επηρεάζει σε τίποτα την ανάπλαση του χώρου η κατασκευή του γηπέδου 8x8. Του είχα πει, επέτρεψέ μας να το υλοποιήσουμε, εμείς θέλουμε να το υλοποιήσουμε και δεν θα αλλοιώσει σε τίποτα, ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα στο συνολικότερο σχέδιο ανάπλασης που έχεις για την περιοχή, ήθελε να συνδέσει το γυμνάσιο και τα λοιπά, να μην σας το περιγράφω ραδιοφωνικά. Ναι. Αντιθέτως, και να ξεκινήσουν εργασίες ανάπλασης, θα βρείτε το γήπεδο έτοιμο. Ακριβώς, να υπάρχει το γήπεδο και αργότερα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ίσως ένα μεγαλύτερο έργο που να περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προβλέπει η μελέτη που πολλές φορές είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έχει φτιάξει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και η οποία μελέτη δεν έχει κατατεθεί ποτέ στην περιφέρεια για χρηματοδότηση, να το διευκρινίσουμε. Α, δεν έχει η δέσμευση της περιφέρειας ήταν μόνο για το 8x8. Ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι θα έβρισκε τα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν πάση περιπτώσει από άλλα χρηματοοικονομικά πακέτα. Δεν υπήρξε ποτέ αίτημα για χρηματοδότηση του συνόλου της μελέτης, δεν την έχουμε δει ποτέ αυτή τη μελέτη, δεν έχει σταλεί σε εμάς ποτέ αυτή η μελέτη. Έτσι μιλάω κρυστάλλινα, καθαρά, ξεκάθαρα για να γίνει κατανοητό. Η δέσμευσή μας ήταν η κατασκευή του 8x8, η χρηματοδότηση, η μελέτη και η παράδοσή του στο Δήμο. Με 300.000 ευρώ, χρήματα τα οποία και έργο το οποίο δεν δέχτηκε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να πάρει αυτά τα χρήματα να φτιάξει το έργο, και αντί αυτού είπε ότι εγώ έχω κάνει μια νέα μελέτη με 1.200.000 ευρώ και θα ψάξω να βρω χρηματοδότηση. Είναι ακριβώς έτσι. Εάν ο Δήμος είχε αποδεχθεί, το έτοιμο θα ήταν, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα πανεύκολο έργο και μάλιστα η χρηματοδότηση των 300.000 ευρώ θα έλεγα ότι είναι πολύ γενναιόδορη. Διότι γήπεδα αντίστοιχα 11x11, τα οποία ξεκινούμε και φτιάχνουμε, κοστίζουν περίπου και αυτά γύρω στις 300-350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 300.000 ευρώ επαρκούσαν για να φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο 8x8 και να το έχουμε δώσει προσχρήσεις στην νεολαία της Νάξου και στις ομάδες της Νάξου εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα κατά την επίσκεψή μας, τώρα το θυμάμαι, κατά την επίσκεψη που είχαμε κάνει στο γήπεδο, παρουσία του Δημάρχου και του κυρίου Μαργαρίτη, σε κάποια στιγμή εκεί που είχαμε μια συζήτηση γενικά για τα αθλητικά δρόμενα και τους αθλητικούς χώρους του νησιού, κοιτάζοντας τους προβολείς του γηπέδου, του κεντρικού γηπέδου της Νάξου, είχα πει στον Δήμαρχο, Δήμαρχε, αυτοί οι προβολείς είναι απαρχαιωμένοι και τρομακτικά κοστοβόρα η χρήση τους. Ναι. Γιατί είναι λάμπες πυρακτώσεως που καταναλώνουν απίστευτα ποσά. Θέλεις να αλλάξουμε, η περιφέρεια εννοώ, θέλεις να αλλάξουμε και τους προβολείς. Και του είχα υποσχεθεί 50.000 ευρώ για τους προβολείς του γηπέδου της Νάξου. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ότι δεν προχώρησε τίποτα είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Νάξου που δεν αποδέχτηκε ποτέ την υλοποίηση του έργου. Επιμένοντας ότι το έργο θα έπρεπε να γίνει εφόσον γίνει η συνολική ανάπλαση της περιοχής. Ούτε τις 50.000 ευρώ για να αλλάξουμε τις λάμπες, ας πούμε, που θα κάναμε και εξοικονόμηση ενέργειας από αυτές. Πρόταση δική μας πάλι, έτσι. Ναι, ναι, πρόταση δική. Μόνος μου, από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια στους χώρους του αθλητισμού και επειδή ασχολούμαι, μου αρέσει αυτό το αντικείμενο, από μόνος μου έκανα πάλι την πρόταση. Τώρα, ενώ πήγαμε εκεί για το 8x8 και κουβεντιάζαμε για το 8x8, βλέποντας τους προβολείς, λέω γιατί να μην αλλάξουμε και τις προβολείς, να υπάρχει ένας εξυγχρονισμός στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου και μία μείωση στην κατανάλωση σε ένα ποσό περίπου 70% από αυτό που καταναλώνει σήμερα το στάδιο. Προς όφελος του Σωματείου του Παναξιακού και του Δήμου. Απίστευτο. Αυτή είναι η αλήθεια και για το 8x8 και για τον ηλεκτροφωτισμό του κεντρικού γηπέδου.
Πραγματικά είναι λίγο απίστευτο αυτό όλο, κύριε Λιονταρίτη, και όμως είναι αληθινό, γιατί το άκουσα και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπε ο Δήμαρχος ότι, που ακούστηκε εν πάση περιπτώσει εκεί, ότι η περιφέρεια δίνει 200.000, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά για το 8x8. Εμείς έχουμε κάνει μια ολόκληρη μελέτη, το είπε ο κύριος Κατσαράς και με πολύ καμάρι μάλιστα, και η οποία θα χρειαστούν 1.200.000 ευρώ για να γίνει το έργο αυτό, με πάρκινγκ, με πεζούλια, με δρόμους κτλ. Κτλ. Όπως το είπατε κι εσείς, με τα 300 χιλιάρικα θα μπορούσε μια χαρά να έχει γίνει τώρα το 8x8, να εξυπηρετούνται τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι πολλά στην Άξο και υπάρχει πραγματικά πρόβλημα για τις προπονήσεις τους. Όμως δυστυχώς δεν προχώρησε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που δεν πήραν και τα 50.000 ευρώ να ενδιαφερθούν, ώστε να αλλάξουμε τους προβολείς στο γήπεδο της Νάξου, που να μην, να μην έχουν τόσο πολύ κόστος το ηλεκτρικό ρεύμα που καίνε. Εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του μετά από όσα μας είπατε κι εσείς πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα εδώ από τον κόσμο που αφορά στο κλειστό στο φιλότι, για το κλειστό γήπεδο. Να το κλειδώσω λίγο, σας ναι, 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 κλείστε, ναι. Το αίτημα του, όχι αίτημα, εν πάση περιπτώσει, ας το αποκαλέσουμε αίτημα. Το αίτημα ήταν για ένα γήπεδο 8x8. Βέβαια. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι αυτό θα το υλοποιήσουμε. Και δεσμευτήκαμε να κάνουμε τη μελέτη, τη δημοπράτηση και να το παραδώσουμε έτοιμο. Μάλιστα. Δεν αντιλαμβάνομαι τις αναφορές σε χρήματα. Διότι και 300 να πήγαινε, 300 θα πληρώναμε. 400 να πήγαινε, 400 να πληρώναμε. 200 να πήγαινε, 200 θα πληρώναμε. Το θέμα είναι ο προϋπολογισμός ή το έργο. Ένα έργο μας ζήτησαν, εμείς δεσμευτήκαμε να το παραδώσουμε έτοιμο παράδοτο. Ποτέ δεν δεσμευτήκαμε για 1.200.000. Δεσμευτήκαμε για γήπεδο και ετοιμοπαράδοτο γήπεδο θα δίναμε στον Δήμο Νάξου και στην νεολαία της Νάξου. Τα υπόλοιπα είναι προσχήματα. Ή να το πούμε μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι τρίπλες. Αλλά πολλές φορές όποιος κάνει τρίπλες πατάει και την μπάλα, έτσι. Mm-hmm. Να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά. Ακριβώς. Λοιπόν, σχετικά με το... Να το ολοκληρώσουμε. Όχι μόνο το είχαμε υποσχεθεί, τις 300.000. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Και σήμερα, εάν επιθυμεί ο Δήμος Νάξου, αναλαμβάνουμε σήμερα, γιατί πρέπει να μας το επιτρέψει. Είναι οικόπεδο δικό του. Δεν μπορεί να πάει η περιφέρεια να κάνει έργο σε έναν χώρο που ανήκει στο Δήμο της Νάξου. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου Νάξου. Εάν μας το επιτρέψει ο Δήμος Νάξου, σήμερα ξεκινάμε τη μελέτη για το συγκεκριμένο έργο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε πια για να αποδειχθεί αυτά που λέμε ότι είναι η περίτρανη αλήθεια, η κρυστάλλινη αλήθεια? Και ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση πίσω από την πλάτη μας. Τη στιγμή που έχουμε ανακατασκευάσει το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων της Νάξου, δεν έχουμε ακούσει ένα ευχαριστώ και δεν θέλουμε να ακούσουμε ευχαριστώ. Απλά το αναφέρω για να το φέρω σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση και τόσο παραποίηση των γεγονότων για μια αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει κατασκευαστεί, ενώ για τις προηγούμενες εγκαταστάσεις που τις έχουμε υλοποιήσει, τις έχουμε χρηματοδοτήσει και αυτή τη στιγμή είναι σε χρήση, δεν έχουμε ακούσει καμία λέξη. Όχι, δεν γίνεται λόγος. Αντιθέτως, λόγος, έτσι. Αντιθέτως, έγινε λόγος στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Άκουσα πολλά έργα που ανέφερε εκεί και ανακοίνωσε ο Δήμαρχος κατά τον απολογισμό του, χωρίς βέβαια να πει ότι αυτά τα έργα τα έχουμε κάνει μαζί με την περιφέρεια. Δεν το άκουσα αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Λεονταρίτη. Εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλου είδους προβλήματα με την περιφέρεια, αλλά και πάλι αυτά δεν αφορούν τους κατοίκους της Νάξου. Αν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, τους πολίτες της Νάξου και τους αθλητές τους ενδιέφερε πάρα πολύ να έχουν το 8x8 και να πηγαίνουν να κάνουν εκεί τις προπονήσεις τους. Λοιπόν, και από το τη στιγμή, για να το ολοκληρώσουμε, εάν ο Δήμος Νάξου μας το επιτρέψει, εμείς ξεκινάμε σήμερα την μελέτη κατασκευής του έργου, διότι δεν έχουμε υποχωρήσει σε τίποτα από τη δέσμευσή μας. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια περιφερειακή αρχή που κάθε υπόσχεση για μας είναι δέσμευση. Και τα έχουμε υλοποιήσει όλα τα αθλητικά έργα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε υλοποιήσει το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων που υποσχεθήκαμε στα νησιά των Κυκλάδων και να έχουμε παραμελήσει το 8x8 στο κεντρικό γήπεδο της Νάξου. Αυτό έγινε διότι ποτέ ο Δήμος Νάξου δεν μας έδωσε την έγκριση να προχωρήσουμε. Μάλιστα.
Έχουμε ένα ερώτημα από ένα ακροατή μας σχετικά με το κλειστό στο Φιλότι. Αν γνωρίζετε κάτι και έχετε να μας πείτε, τι γίνεται με αυτό το έργο. Τι να σας πω, νομάρχης υποψήφιος ήμουν το 2006. Σε μια επίσκεψή μου στο Φιλότι, με είχαν πάει εκεί στο χώρο που ήταν να κατασκευαστεί το γήπεδο. Είχα ακούσει ότι υπήρχε μια μελέτη. Έχουμε 2023, περιμένω να δω τη μελέτη. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ. Την περιμένετε από το Δήμο δηλαδή. Είναι το λόγο μου. Από το 2006 ακούω για ένα κλειστό γήπεδο στο Φιλότι, για το οποίο φταίει η περιφέρεια που δεν το χρηματοδοτεί, που. Φάκελος για το κλειστό γήπεδο στο Φιλότι δεν έχει έρθει ποτέ στο γραφείο μου, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Πού οφείλονται όλα αυτά, κύριε Λεονταρίτη, εσάς πάει κάπου το μυαλό σας, πώς το σκέφτεστε, πώς τα βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπορώ και σας απαντώ με αυτόν τον καθαρό και κρυστάλλινο τρόπο για αυτά που αφορούν την περιφέρεια. Για αυτά που αφορούν το Δήμο Νάξου και τη συμπεριφορά του Δήμου Νάξου δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για όλα όσα μας είπατε, κύριε Λεονταρίτη, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Είστε πάντα πρόθυμος σε αυτό να το λέμε, να μας μιλάτε. Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω να μας επιτραπεί να κατασκευάσουμε το 8x8 άμεσα. Μακάρι. Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή. Το τελευταίο που έχω να πω. Διότι δεν αθετήσαμε ποτέ τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας που ήταν συγκεκριμένες. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Λονταρίτη. Καλή Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ γεια σας. Πολύ.